Έλενα, έχει συλληφθεί, έχει γίνει δικογραφία σε βάρος του συγκεκριμένου σταθμάρχη της Λάρισας. Όμως, πάνω από αυτή την έρευνα, ο κύριος Ντογιάκος έχει έρθει και έχει ζητήσει, έχει κάνει παρέμβαση και έχει ζητήσει μια γενικότερη έρευνα. Ακριβώς. Καταρχάς να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μήνα, ο σταθμάρχης της Λάρισας φέρεται να απέδωσε την τραγωδία, ο οποίος έχει συλληφθεί, όπως είπες και εσύ, φέρεται να απέδωσε την τραγωδία χήματος. Βρίσκεται η τροχέα της Λάρισας προκειμένου να συντάξει την αυτοψία για να αποδοθούν ευθύνες. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τις εισαγγελικές πηγές, με πολύ μεγάλη δυσκολία προχωρούν διαδικασίες ανέβρεσης των αγνοωμένων στον τόπο του δυστυχήματος. Καθώς λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης με τους επιβάτες της συγκεκριμένης των άμαξοστοιχειών είναι διαμελισμένη και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και οποιαδήποτε αναγνώριση.